Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου». Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Μαζί στην ώρα της Υπαίθρου και αυτό το κυριακάτικο πρωινό με θέματα που ενδιαφέρουν. Ας δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα η εκπομπή μας. Φροντίδες στα εγωπρόβατα κατά τις τελευταίες 6 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Περιβαλλοντικά νέα. Τοξικά προβλήματα από τη χρήση μολύβδου για το ψάρεμα και το κυνήγι. Φροντίζοντας τον κήπο μας. Το Ρίκι ή Έρικα. Και στην κυριακάτικη συνταγή μας, ψαρονέφρι με κρασί και μουστάρδα. Μαύρο γιναρά και γλυκιά έψιμα μελιντρέχει. Έτσι κόρη ποιος την έχει δίκλα κόξα αδεμέση. Έτσι κόρη ποιος την έχει δίκλα κόξα αδεμέση. Απομένει με λαλούσι μαχαλά λινότι πουσιν. Ποιος φοάται εν καπάτσα, ως πολλάτε. Είμαι! Πέρ την έχει η αγάπη κι η ζωή με το δεμάτι. Τραφουρούι μ' απομένει κι όπουν ήλιο σεπασμένη. Μια σε έχω και γυρευκό μάρκοντα να σε παντρέψω. Στα γρουσανά μεχωσμένη, μέθια μαντιά πριτσισμένη. Έτσι κόρη ποιος την έχει δίκλα κόξα να δε μέση. Λόγια με σε παιδεύκουν. Μιας έχω και γυρεύκω μάρκοντα να σε παντρέψω. Στα γρουσανά μεχωσμένη, μέθια μαντιά πριτσισμένη. Εσύ κόρη ποιος την έχει δίκλα κόξαν αδεμέση. Το στάδιο της εγκυμοσύνης των εγωπροβάτων είναι πολύ κρίσιμο για την περαιτέρω παραγωγικότητά τους. Μεταξύ άλλων, οι φροντίδες και η ορθολογική διατροφή των εγωπροβάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και προπάντων κατά τις τελευταίες 6 εβδομάδες της εγκυμοσύνης αποτελούν ένα από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας κάθε κτηνοτροφικής μονάδας. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα ο Δ. Γιώργος Ελευθερίου, λειτουργός Γεωργίας Α, υπεύθυνος για θέματα κτηνοτροφίας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ελευθερίου, τι έχετε να μας πείτε σχετικά με τη διατροφή των εγωπροβάτων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Καταρχήν, οι εγωπροβατοτρόφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ζώα πρέπει να βρίσκονται σε πολύ καλή σωματική κατάσταση, όχι πολύ παχιά, ούτε και πολύ αδύνατα.
Κατά τον πρώτο μήνα της εγκυμοσύνης, τα γονιμοποιημένα οάρια δεν εγκαθίστανται πλήρως στη μήτρα, αλλά κινούνται μέσα στα υγρά της και διατρέφονται απορροφώντας τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται σε αυτά. Στο στάδιο αυτό, οι απότομες αλλαγές στην ποσότητα και ποιότητα της τροφής επηρεάζουν τη συγκέντρωση της προγεστερόνης και τη σχέση της με τα ιστροώρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η σωστή περιεκτικότητα των αμινοξέων στο υγρό της μήτρας, που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εμβρίων. Τους επόμενους 2,5 μήνες τα έμβρια εγκαθίστανται οριστικά στη μήτρα. Οι ανάγκες των εμβρίων σε θρεπτικά συστατικά είναι ελάχιστες λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξής τους. Γι' αυτό δεν χρειάζεται επιπρόσθετη ποσότητα τροφής από αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και γαλακτοπαρογής, νοουμένου ότι τα ζώα αρμέγονται. Πρέπει να πούμε ότι η τυχόν λάθηση διατροφή κατά την περίοδο των πρώτων 3,5 μηνών της εγκυμοσύνης θα δημιουργήσουν τον τελευταίο μήνα πριν τη γέννα σοβαρά προβλήματα, όπως τοξεμία της εγκυμοσύνης με σοβαρές απώλειες. Ποια πρέπει να είναι η διαχείριση της διατροφής των ζώων και ποιες είναι οι ανάγκες τους κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης? Η γαλακτοπαραγωγή είναι μια ποσοτική ιδιότητα των υγροπροβάτων που επηρεάζεται από γενετικούς και φυσιολογικούς παράγοντες. Έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τους χτινοτρόφους, καθώς το γάλα αποτελεί την κυριότερη πηγή εσόδου. Αυτό επιτυχάνεται με την κατάλληλη διατροφή κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης, διότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης του μαστικού αδένα πραγματοποιείται κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης. Έχουμε καλύτερη περίμετρο του μαστού, ιδανικότερο μήκος της θηλής, καλύτερη παραγωγή και σύνθεση του πρωτογαλάκτος, έγκαιρη έναρξη της γαλακτοπαραγωγής, βελτιωμένη και αυξημένη γαλακτοπαραγωγή. Αντιθέτως, η κακή διατροφή κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη ανάπτυξη του μαστικού αδένα, η οποία ακολουθείται από μειωμένη γαλακτοπαραγωγή. Επίσης, με την κατάλληλη διατροφή, δηλαδή μείγμα άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας, επιτυχάνεται η ομαλή ανάπτυξη των ευρύων, η γέννηση αμνιορυφίων με ικανοποιητικό μεγαλύτερο βάρος, μεγαλύτερη αύξηση βάρους στα αμνιορύφια, λιγότερες αποβολές, μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των μητέρων, μείωση της πιθανότητας προσβολής των ζώων από μεταβολικές ασθένειες. Πιο συγκεκριμένα, κύριε Ελευθερίου, τι ποιότητα και σε τι ποσότητα χορηγείται τροφή στα ζώα κατά τα τελευταία αυτά στάδια της εγκυμοσύνης? Τον τελευταίο 1,5 μήνα της εγκυμοσύνης, τα αγωπρόβατα έχουν ψηλές ανάγκες σε ενέργεια και πρωτεΐνη, γιατί το έμβριο σε αυτό το στάδιο αποκτά το 85% του βάρους του. Λόγω του μεγέθους του εμβρίου, ο όγκος του στομάχου περιορίζεται και η όρεξη των ζώων είναι μειωμένη. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση χοντροειδών τροφών ή τροφών όπου καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος στο στομάχι κατά το στάδιο αυτό. Γι' αυτό η συμπυκνωμένη τροφή και ο σανός πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητος και υψηλής θρεπτικής αξίας. Τα ζώα πρέπει να χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των ευρύων που κυοφορούν και να διατρέφονται ανάλογα. Αν την περίοδο αυτή όλα τα πρόβατα παίρνουν την ίδια ποσότητα τροφής, τότε η ανάπτυξη των μονόδημων ευρύων θα είναι πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν δυσκολίες στη γέννα και την επιβίωσή τους. Ενώ αντίθετα, τα τρίδημα και τετράδημα θα έχουν μικρότερο σωματικό βάρος που θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Επίσης, μπορεί να προκληθούν μεταβολικές ασθένειες στις μητέρες. Η ακυοφορία δύο εμβρίων δίνεται συντηρήσεων 750 γραμμάρια καλής ποιότητας σανού και 1200 γραμμάρια συμπυκνωμένου μείγματος με 16% πρωτεΐνη. Στην περίπτωση κυοφορίας τριών εμβρίων, οι ποσότητες αυτές αυξάνονται κατά 15%. Στην περίπτωση ενός εμβρίου, οι ποσότητες μειώνονται κατά 20%. Τονίζεται ότι κάθε αλλαγή συντηρησίου πρέπει να γίνεται σταδιακά και όχι απότομα, για να αποφεύγονται διατροφικά προβλήματα όπως η οξείωση και να δίνεται χρόνος στους μικροοργανισμούς του στομαχιού του ζώου να προσαρμόζονται. Πώς πρέπει, κύριε Ελευθερίου, να είναι ο στεγασμένος χώρος για τα ζώα που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης? Τα ζώα πρέπει να στεγάζονται σε κατάλληλα υποστατικά που καθαρίζονται και απολυμμένονται τακτικά. Καλό είναι να προτιμούνται χώροι που παραμένουν για αρκετών χρόνων χωρίς ζώα, όπου το μικροϊακό φορτίο είναι χαμηλό. Τα ζώα που βρίσκονται στις τελευταίες μέρες της εγκυμοσύνης μεταφέρονται σε δωμάτια ή κλουβιά γέννας που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί και βρίσκονται σε μέρος του υποστατικού που αερίζεται και υγειάζεται καλά και παρέχει προστασία από το κρύο και τα ρεύματα του αέρα.
Τα ζώα μέσα στα δωμάτια ή κλουβιά γέννας έχουν καλύτερη περιποίηση και δημιουργείται καλή σχέση μεταξύ μητέρας και νεογέννητων. Τα ζώα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χώρο για να κινούνται άνετα και εύκολα και να μην υπάρχει κίνδυνο να χτυπηθούν ανάμεταξύ τους ή να χτυπήσουν από μόνα τους. Να πούμε ότι το άρμεγμα των ζώων πρέπει να σταματά τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη γέννα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται χρόνος ανανέωσης του μαστικού ιστού για την ετοιμασία του για παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας και ποιότητας πρωτογάλακτος και γαλάκτος. Πόση βόσκηση και η σωματική άσκηση βοηθούν τα ζώα την περίοδο αυτή? Η βόσκηση και η σωματική άσκηση των ζώων την περίοδο αυτή είναι απαραίτητη, διότι μειώνεται η συγκέντρωση των κετονικών σωμάτων στο αίμα, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της τοξεμίας της εγκυμοσύνης και βοηθά τα ζώα να γεννήσουν εύκολα. Όχι όμως σε μεγάλες και μακρινές αποστάσεις και σε ανώμαλα εδάφη, γιατί μπορεί να προκληθούν αποβολές και μείωση του ασβεστίου στο αίμα. Γίνονται καθόλου προληπτικοί εμβολιασμοί την περίοδο αυτή, κύριε Ελευθερίου? Μια σημαντική φροντίδα για τα εγωπρόβατα στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης είναι οι προληπτικοί εμβολιασμοί στις μητέρες κατά της εντεροτοξεμίας και κολυβακύλωσης για την προστασία των νεογνών. Οι εμβολιασμένες μητέρες αποκτούν έτσι πλούσιο σε αντισώματα πρωτογάλα, που είναι σημαντικό για την προστασία των νεογέννητων από διάφορες ασθένειες. Γίνεται επίσης καταπολέμηση των εσωτερικών και εξωτερικών παρασίτων. Μέσα στο μάρτινι του αδικιού λόγις λόγιον λουλούδικια, μια βοσκοπούλα έβοσε και σε γεστάρι φωδικιά. Μια βοσκοπούλα έβοσε και σε γεστάρι φωδικιά. Κατά τα δειλινά που πάνε στο σχολείο έβγαλεν έξω τα χτινά να ξυπουδιάσουν λίγο. Έβγαλεν έξω τα χτινά να ξυπουδιάσουν λίγο. Ήταν κυπάρι στο κορμί την ομορφιά τζεκάλι, τα κορνοκόπια μόνη της σιχήν εν άλλη. Τα κορνοκόπια μόνη της σιχήν εν είσαι άλλη. Έθωρε μια νηστο βορκά, έθωρε μια στην δύση, φέρκινε φάνιο το ουλής, τη δίψαν της να σβήσει. Φέρκινε φάνιο το ουλής, τη δίψαν της να σβήσει. Τον πονόν της τραούδιστα έλαλεν και πελέταν, αχ το ουλί μου που είσαι γενού ουλί και πέτα. Αχ το ουλί μου που είσαι γενού ουλί και πέτα. Τα σιλισούρε το ουλί που είναι φωτιά και λαύρα, τούτα ένα μου καλούσι μου πάνω μου τα μαύρα. Τούτα ένα μου καλούσι μου πάνω μου τα μαύρα. Ε,
πέτα σε νοτόουλης που κόβλας σαν αδεστής με μες στην κουβρήν της ελιάς εγήν πύρος μεστής με μες στην κουβρήν της ελιάς εγήν πύρος μεστής. Τακτινά που δώσασαι παρακινέναν ένα μες στους κοτσινό καμπιές ευκιά σαν τα σπερμένα μες στους κοτσινό καμπιές ευκιά σαν τα σπερμένα. Το ουλί στα αγκάλια της έκοφκεν το κουρίντο κι αδικά ο Τουρκόπουλος επέσεν το σφυρίντο κι αδικά ο Τουρκόπουλος επέσεν το σφυρίντο. Περιβαλλοντικά νέα. Σήμερα έχουμε μαζί μας το λειτουργό περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δόκτορα Ελευθέριο Χατζηστερκώτη, βιολόγο διαχείρισης άγριας ζωής και μυκητολόγο, ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα από τα πιο τοξικά μέταλλα που υπάρχουν στον πλανήτη, το μόλυβδο και τη χρήση του στο κυνήγι. Δόκτωρ Χατζηστερκώτη, πρόσφατα έχουμε πληροφορηθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ΕΓΑ, European Chemical Agency, διεξάγει πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για τη χρήση του μολύβδου στα σκάγια και στο ψάρεμα. Επειδή ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται στις Βρυξέλλες που μπορεί να μας επηρεάσει, μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ περισσότερα για το σκοπό που γίνεται αυτή η διαβούλευση. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται ευρέως σε όλον τον πλανήτη στα πυρομαχικά, στα σκάγια για το κυνήγι και τη σκοποβολή και σε σύνεργα ψαρέματος εδώ και δεκαετίες. Εκτιμάται ότι από αυτές τις χρήσεις διασπείρονται στο περιβάλλον ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 21 έως 27.000 τόνοι μολύβδου. Η χρήση βλημάτων, σφαιρών, σκαγιών ή σύνεργων ψαρέματος που περιέχουν μολύβδον είναι γνωστό ότι προκαλεί δηλητηρίαση από μολύβδο στην άγρια μπανίδα και χλωρίδαν όπως τα άγρια πτηνά. Η ανθρώπινη υγεία ενδέχεται επίσης να επηρεάζεται από την παρουσία υπολοιμμάτων μολύβδου στα θυράματα που έχουν θανατωθεί με τη χρήση σκαγιών. Το χερσαίον περιβάλλον επίσης μολύνεται από το μολύβδο που περιέχουν τα σκάγια. Σε έκθεση που εκπώνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ΕΧΑ, όπως είπατε, ο οργανισμός συνιστά την λήψη μέτρων για τη ρύθμιση της χρήσης πυρομαχικού μολύβδου σε αχερσία περιβάλλοντα. Η έκθεση βασίζεται στην προηγούμενη πρόταση για τον περιορισμό της χρήσης μολύβδου σε υγροβιότοπους. Εξετάζοντας βαθύτερα τα κύρια πορίσματα της έκθεσης, παρατηρούμε ότι τον Αύγουστο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τη γνώμη των Επιστημονικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης σκαγιών με περισσότερον από 1% σε μόλυβδον που χρησιμοποιείται πάνω ή μέσα σε υγροβιότοπους συμπεριλαμβανομένων των σκοπευτηρίων ή σε χώρους σκοποβολής κοντά σε υγροβιότοπους, λίμνες, υδατοφράκτες κλπ. Πρόσφατα, όπως έχετε αναφέρει, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρομαχικών ή σκαγιών μολύβδου στα χερσαία περιβάλλοντα. Περιληπτικά να αναφέρω ότι η έκθεση παρουσιάζει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία κινδύνου που να δικαιολογούν πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης σκαγιών και σφαιρών από μολύβδα. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται μέτρα για τους πιο κάτω λόγους. Θα περιορίσουν την πρόσθεση ρύπανση με μόλυβδον και θα βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, μειώνοντας επίσης
την πιθανή ανάγκη για δαπανηρή αποκατάσταση του εδάφους και των υδάτων. Θα μειώσει τους κίνδυνους για την υγεία ενός σημαντικού πληθυσμού κυνηγών και των οικογενειών τους που τρώνε συχνά κρέας θυραμάτων που έχει σκοτωθεί με σκαΐα από μόλυβδα. Τρίτον, θα περιοριστεί η ρύπανση των τροφίμων, διότι με την οξύδωση των σκαϊών ο μόλυβδος απορροφάται από τα φυτά και μολύνονται οι καρποί. Θα μειώσει τους θανάτους περίπου 1 έως 2 εκατομμυρίων πτηνών, όπως φασιανούς και πέρδικες, που μπορεί να καταπιούν κατά λάθος ή σκόπιμα σκάια μολύβδου και να ψοφήσουν. Επίσης, θα μειωθεί ο θάνατος από δηλητηρίωση των πτωματοφάγων και των αρπακτικών αγρίων πτηνών, δηλαδή των αγρίων πτηνών που τρέφονται με δηλητηριασμένα με μόλυβδο πτηνά, όπως τα πτηνά που πυροβολούμε στο κυνήγι και μας διαφεύγουν στο χερσαίο περιβάλλον. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί απάντηση στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του περιορισμού για άλλες χρήσεις σκαϊών μολύβδου. Οι στρατιωτικές, πρέπει να αναφέρω ότι οι στρατιωτικές χρήσεις πυρομαχικών δεν εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της έρευνας. Γιατί, κύριε Χατζησαρκώτη, η έρευνα επικεντρώνεται στο μόλυβδο? Η έρευνα επικεντρώνεται στο μόλυβδο διότι τα πυρομαχικά με μόλυβδο ή τα σκάια θεωρούνται σημαντικότερη ανεξέλεκτη πηγή μολύβδου που ρυπαίνει σκόπιμα το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόλυβδος είναι ένα τοξικό βαρύ μέταλλο χωρίς βιολογική λειτουργία. Είναι ένα μη ειδικό δηλητήριο που επηρεάζει τα περισσότερα συστήματα του σώματος και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γενική υγεία, την αναπαραγωγή και τη συμπεριφορά. Η απορρόφηση του μολύβδου από τον οργανισμό επηρεάζει όλα τα ζώα από τα αποδημητικά πτηνά μέχρι και τον άνθρωπο και παρουσιάζει κινδύνους για την άγρια ζωή, ειδικά για τα άγρια πτηνά. Ο μόλυβδος διαφέρει από πολλούς ρύπους, διότι στο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για έναν όριο για μια σειρά κρίσιμων τελικών επιπέδων των άνθρωπων, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής νευροτοξικότητας και της νεφροτοξικότητας. Πόσος μόλυβδος από τα σκάγια και τα πυρομαχικά έχει υπολογίσει η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι μολύνει χερσαίες περιοχές? Εκτιμάται ότι 14.000 τόνοι σκαϊών μολύβδου διασκορπίζονται σε χερσαίες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε χρόνο. Η χρήση σκαϊών και σφαιρών μολύβδου σε χερσαία οικοσυστήματα μπορεί να συμβάλλει στη δηλητηρίαση από μόλυβδων των διαφόρων πτηνών και ζώων. Ως προκαταρκτική εκτίμηση που πηγάζει από τα ποσοστά θνησιμότητας των αγριών πτηνών σε υγροτοπούς, έχει υπολογιστεί ότι ψοφούν από δηλητηρίαση μολύβδου μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων χερσαίων πτηνών. Αυτοί οι αριθμοί συμπεριλαμβάνουν αρπακτικά ζώα και πτωματοφάγα, όπως οι γήπες, που επηρεάζονται από δευτερογενή δηλητηρίαση λόγω της ευρέως χρησιμοποιούμενων κυνηγετικών πρακτικών. Στην Ευρώπη, όπου κυνηγούν και μεγάλα ζώα, οι κυνηγοί συχνά αφήνουν τα έντερα του ζώου που θύρευσαν στη φύση, όπου άλλα πουλιά ή ζώα μπορεί να τα φάνε. Θηλαστικά, αρπακτικά πτηνά και άλλα που τρέφονται με πτώματα τρώνε αυτά τα έντερα και στη συνέχεια ανεκτήθονται στο μόλυβδο, δηλαδή στα σκάια από τα οποία πυροβολήθηκε το ζώο και μπορεί να βρίσκονται στο σώμα ή στα έντερα που πετάχτηκαν. Ταυτόχρονα, τα αρπακτικά όπως η αετή τρέφονται με θυράματα που μπορεί να πυροβολήθηκαν με σκάια και να μην ψόφισαν ή να ψόφισαν και δεν τα βρήκαν οι κυνηγοί για να τα μεταφέρουν στο σπίτι τους. Αυτά τα θυράματα μπορεί να τα μεταφέρουν στις φωλιές τους και να ταΐσουν τους νεοσούς τους. Έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί με τα σκάια που έχουν στο σώμα τους να δηλητηριάσουν τους νεοσούς αυτών των αρπακτικών πτηνών. Ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι ορισμένα είδη υδρόβιων πτηνών όπως οι χήνες και κύχλοι τρέφονται σε χερσαίες περιοχές, μακριά από το νερό. Αυτά τα είδη τρών πετραδάκια
όπως όλα τα θηραματικά πτηνά για να μπορούν να διασπούν την τροφή τους στο στομάχι τους. Δεν έχουν δόντια τα πτηνά για να διασπάσουν την τροφή τους. Έτσι η τροφή διασπάται στο στομάχι. Με αυτά τα πετραδάκια που βοηθούν στη χώνεψη μπορεί να καταπίνουν και σκάλια που έχουν διασκορπιστεί στο έδαφος από το κυνήγι αγρίων πτηνών. Το μεγάλο πρόβλημα από δηλητηριάσεις πουλιών από τα σκάλια είχε να αρχίσει να γίνεται γνωστό κυρίως από μελέτες σε υδρόβια πτηνά όπως τις πάπιες και τις χήνες. Πάπιες όπως οι πρασινοκέφαλες τρέφονται σε αβαθή νερά σε περιοχές που μπορούν να φτάσουν στο βυθό με τον άμφος τους χωρίς να χρειαστεί να βουτήξουν κάτω από το νερό όπως άλλες πάπιες οι οποίες τρέφονται με ψάρια και χρειάζονται να κάνουν βουτιές για να πιάσουν την τροφή τους, για να πιάσουν τα ψάρια κάτω από το νερό. Με αυτόν τον τρόπο, πάπιες όπως οι πρασινοκέφαλες που ανάφερα, τρώνε ό,τι φυτική τροφή φτάνουν στο βυθό με τον άμφος τους. Αυτές οι πάπιες είναι οι πιο ευάλωτες στη δηλητηρίαση μολύβδου, διότι όταν γίνεται κυνήγι κοντά σε λίμνες, τα σκάλια τα οποία ρίχνουν, διασκορπούν, οι κυνηγοί πέφτουν μέσα στο νερό, και μπορεί οι εν λόγω πάπιες να τα καταπιούν μαζί με την τροφή τους. Μαζί με τα φυτά που τρών μπορεί να καταπιούν και σκάλια, τα οποία έπεσαν μέσα στο νερό κατά τη διάρκεια του κυνηγιού υδρόβιων πτηνών. Για παράδειγμα, πρέπει να αναφέρω ότι 3 σκάλια, 6 νούμερο, είναι αρκετά για να θανατώσουν μια τέτοια πάπια ή ακόμη και μια αγριόχινα στο μέγεθος της εντυπωσιακής αγριόχινας του Καναδά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά της δηλητηρίασης από μόλυβδο, κύριε Χατζηστερκώτη? Βεβαίως, βεβαίως. Τα πρώτα συμπτώματα δηλητηρίασης μολύβδου είναι η αναιμία. Μετά παρατηρούνται εντερικές αιμορραγίες και παράλυση του πεπτικού συστήματος και ακολουθεί βλάβη του νευρικού συστήματος. Έτσι τα δηλητηριασμένα πτηνά δεν μπορούν να πετάξουν διότι δεν ελέγχουν πλέον τους μυς των πτερήγων τους. Λόγω της παράλυσης του πεπτικού συστήματος, η τροφή δεν χωνεύεται και μένει στο στομάχι χωρίς να προχωρεί προς τα έντερα. Έτσι, το πτηνό που έχει σκάλια στο στομάχι πεθαίνει από την πείνα με γεμάτο στομάχι, γεμάτο τροφή. Τα συμπτώματα αυτά είναι γνωστό ότι παρατηρήθηκαν και στα φοινικόπτερα ή τα φλαμίγκο, όπως τα ξέρουμε, της Αλικής Λάρνακας το 2003 αλλά και τελευταίως το 2019 που είχαν παρατηρηθεί μεγάλοι αριθμοί ψοφισμένων φλαμίγκο από δηλητηρίαση μολύβδου. Ο αβαθής υγροβιότοπος είναι ιδανικός χώρος για τα εντυπωσιακά στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά φλαμίγκο. Τα φλαμίγκο χρειάζονται αβαθή νερά μέσα στα οποία στέκονται συνήθως μέχρι το γόνατο και με το εξειδικευμένο τους ράμφος φιλτράρουν τις γαρίδες από το νερό. Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν υπάρχουν αρκετές γαρίδες στο νερό, ψάχνουν για ζωήφια στο βυθό. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να καταπιούν μαζί με την τροφή τους και σκάλια από σκοπευτήρια που τυχόν υπάρχουν ή υπήρχαν κοντά σε λίμνες ή που διασκορπίστηκαν στο βυθό από κυνηγούς υδρόβιων πτηνών πριν απαγορευτεί το κυνήγι κοντά στις λίμνες, διότι όπως ξέρουμε τώρα έχει απαγορευτεί κοντά στις λίμνες για αυτόν ειδικά τον λόγο. Τέτοιοι θάνατοι από δηλητηρίαση μολύβδου, όπως προαναφέρα, είναι γνωστές πρόσφατες δηλητηριάσεις του μεγάλου αριθμού των φοινικόπτερων στην Αλική Λάρνακα. Στις πρώτες νεκροψίες φλαμίγκο που έγιναν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες Λευκωσίας το 2003, είχα κληθεί ως ειδικός βιοθυραματολόγος να εκφέρω τη γνώμη μου. Όσα φλαμίγκο ήταν ακόμη ζωντανά, είχαν παραλύσει το νευρικό και μυϊκό σύστημα και δεν μπορούσαν να σηκώσουν τις φτερούγες τους να πετάξουν. Τα συμπτώματα δηλητηρίασης μολύβδου ήταν εμφανή. Στα νεκρά πουλιά ανοίξαμε το στομάχι και βρήκαμε μέχρι 85 σκάλια στο περιεχόμενο του στομαχιού. Η ποσότητα μολύβδου ήταν τόσο μεγάλη από τα σκάλια που είχαν καταπιεί, που ο θάνατος των περισσότερων ήταν σχετικά γρήγορος. Επίσης, δηλητηρίαση μολύβδου από σκάλια παρατήρησα και σε μπέρδικες.
Σε έρευνα που έκανα το 1995 μέχρι το 1997, όταν ήμουν λειτουργός θύρας και πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, για να μελετήσουμε τα ποσοστά επιβίωσης των θυραμάτων που απελευθερώναμε για εμπλουτισμό του θυράματος από εκτροφία θυραμάτων μπέρδικας, σημαδέψαμε με ραδιοπομπούς 134 πέρδικες από εκτροφία θυραμάτων, οι οποίες επελευθερώθηκαν σε 6 διαφορετικούς οικότοπους για εμπλουτισμό του κυνηγίου. Οι ραδιοπομποί είχαν το λεγόμενο mortality switch. Το εργαλείο αυτό μας έστελνε σήμαν μόλις ψοφούσε μία πέρδικα ότι ψόφισε. Ξέραμε ότι ήταν ψόφια. Με αυτόν τον τρόπο λέγαμε τις νεκρές πέρδικες αμέσως μετά το θάνατό τους και έτσι μπορούσαμε να κάνουμε νεκροψία. Από ό,τι παρατήρησα, οι πέρδικες τροσκάια όταν τα βρίσκουν στο έδαφος ψάχνοντας για πετραδάκια για το στομάχι τους ή τα συχίζουν με σπόρους χοινιάς ή τριμηθιάς που δεν διαφέρουν στο χρώμα και στο σχήμα από τα κανονικά σκάια. Όπως προανάφερα, τα δηλητηριασμένα πτηνά δεν μπορούν να πετάξουν διότι δεν ελέγχουν τους πλέον τους μυς των πτερήγων τους. Αυτές οι πέρδικες είναι οι πρώτες που θυρεύονται από τους κυνηγούς διότι δεν μπορούν να πετάξουν. Είναι εύκολος στόχος με άλλα λόγια. Το κρέας τους όμως είναι μολυσμένο με μόλυβδο που απορρόφησε το πεπτικό τους σύστημα, ο οποίος όπως προανάφερα είναι έναν από τα πιο τοξικά μέταλλα στον κόσμο. Τρώγοντας τέτοια θυράματα, ο μόλυβδος μεταφέρεται στον οργανισμό μας. Γνωρίζουμε ότι για το θάνατο των φλαμίνκων στην Αλική η ευθύνη απορρίφθηκε από τα αρμόδια τμήματα στο σκοπευτήριο Λάρνακας. Τι αναφέρει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την κατάσταση με τα σκοπευτήρια στην Ευρώπη? Μάλιστα. Υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με την έκθεση των σκοπευτών δίσκων και στη σκόνη μολύβδου των σκαλιών, primers and propellants όπως είναι γνωστά. Εκτιμάται ότι οι αθλητές σκόπευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν περίπου 10 έως 20.000 τόνους μολύβδου σε φυσή και αβολής ετησίως για στόχους στους χώρους σκοποβολής. Επιπλέον, στα σκοπευτήρια που χρησιμοποιούν μολυβδούχα σκάια και σφαίρες είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μόλυσης του εδάφους σε χερσαίες περιοχές, αλλά και κίνδυνος μόλυσης των υπόγειων υδάτων και των πηγών νερού κοντά στα σκοπευτήρια. Η αποκατάσταση του χώρου μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή, όπως έγινε και με την Αλική Λάρνακας, όπου χρειάστηκε να μετακινηθεί το επιφανειακό χώμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρόλο του ότι μετακινήθηκε το επιφανειακό χώμα για να απομακρυνθούν τα σκάλια, μέχρι πρόσφατα στην Αλική παρατηρούνται θάνατοι φλαμίγκου από σκάλια, όπως έγινε το 2019. Κύριε Χατζηστερκώτη, θα ήθελα επίσης να μας εξηγήσετε πόσο μόλυβδος επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία. Μάλιστα. Οι άνθρωποι μπορούν να εκτεθούν σε μόλυβδον όταν καταναλώσουν κρέας θυραμάτων που θανατώνονται με πυρομαχικά μολύβδου ή σκάια μολύβδου. Τόσο τα σφαιρίδια του κυνηγητικού όπλου, αλλά και οι σφαίρες από τουφέκι μεγάλων ζώων για μεγάλων κυνήγιων όπως γίνεται στις ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να τεμαχιστούν με διάφορους τρόπους κατά την πρόσκρουση με το ζώο ή τα κόκκαλα του, χτυπώντας πάνω στα κόκκαλα, τεμαχίζονται με αποτέλεσμα να οδηγήσει τη διασπορά του μολύβδου στους ιστούς του στόχου, του ζώου δηλαδή. Τα σκάια ή τα υπολείμματα των σκαλιών που διασκορπίστηκαν μέσα στο κρέας του θυράματος πιστεύεται ότι μπορούν να αφαιρεθούν με την αφαιρέση του κρέατος από το θύραμα γύρω από την πληγή που προκάλεσαν τα σφαιρίδια ή η σφαίρα. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι τα θράσματα μολύβδου διασκορπίζονται ευρέως ως μικροσκοπικά σωματίδια, ενδεχομένως ακόμη και ως νανοσωματίδια, στους ιστούς και ότι η κοπή ιστών γύρω από το κανάλι του τραύματος δεν θα ήταν επαρκής για να αφαιρέσει όλο τον μόλυβδο που θα ήταν διαθέσιμος για ανθρώπινη κατανάλωση μέσα στο κρέας. Επιπλέον, το κρέας θυραμάτων καταναλώνεται συχνά από τους κυνηγούς και τις οικογένειές τους, εκτός οποιονδήποτε μηχανισμών ελέγχου τροφίμων.
Ως εκ τούτου, η κατανάλωση κυνηγίου που πυροβολήθηκε με πυρομαχικά ή σκάει από μόλιβδον μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση των μόλιβδων και σημαντικά προβλήματα για τους συχνούς καταναλωτές θηραμάτου. Αρκετοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί τροφίμων έχουν συμβουλεύσει τους πολίτες να είναι αρκετά προσεκτικοί όταν πρόκειται να φάνε θηράματα που σκοτώθηκαν με σκάγια μολύβδου. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη προέρχεται από τη Γαλλική Υπηρεσία για τα Τρόφιμα, τη Γαλλική Υπηρεσία για τα Τρόφιμα, την Περιβαλλοντική και Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια, γνωστή ως ANSES, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety, που συμβούλευσε τον κόσμο να μην καταναλώνει κυνήγι που πυροβολήθηκε με σκάγια μολύβδου πάνω από 3 φορές το χρόνο. Μάλιστα, συμβούλευσε ότι τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να καταναλώνουν καθόλου κρέας από ζώα υψηλά που πυροβολήθηκαν με σκάγια μολύβδου. Εάν λοιπόν δεν είναι το πιο σωστό οι κυνηγοί να χρησιμοποιούν σκάγια μολύβδου, με τι πρέπει να κυνηγούν? Εναλλακτικές λύσεις για το κυνήγι με σκάγια μολύβδου είναι ήδη διαθέσιμες εδώ και πολλά χρόνια. Κυρίως με σκάγια από χάλιβα, βισμούθιον, βολφράμιον, γνωστόν ως τάγκστεν. Είναι οι ίδιες με τις εναλλακτικές λύσεις που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι υδροβίων πτηνών σε υγροβιότοπους, όπου έχει απαγορευτεί το κυνήγι εδώ και χρόνια. Ο φάκελος του European Chemical Agency σχετικά με τα σκάγια μολύβδου σε υγροβιότοπους διαπίστωσε ότι η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών λύσεων είναι συγκρίσιμη με τα σκάγια που περιέχουν μόλιβδο. Δεδομένου ότι εναλλακτικά σκάγια χάλιβα είναι ήδη διαθέσιμα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στα περισσότερα κυνηγετικά όπλα που κατασκευάστηκαν μετά το 1970 και κατά μέσον όρο δεν είναι επί του παρόντος πιο ακριβά από ό,τι τα σκάγια από μόλιβδο. Ως εκ τούτου, το κόστος της αντικατάστασης των φυσικείων με σκάγια από μόλιβδο για ένα συγκεκριμένο κυνηγό θεωρείται περιορισμένο, δεν είναι τόσο μεγάλο. Εναλλακτικές λύσεις για τις σφαίρες από μολυβδόν είναι επίσης διαθέσιμες και αυξάνονται σε δημοτικότητα, για παράδειγμα λόγω των ενεξελίξει περιφερειακών περιορισμών στη Γερμανία. Φυσικά στην Κύπρο δεν τίθεται τέτοιο θέμα, διότι κυνηγούμε μόνο με σκάγια και όχι με σφαίρες. Αυτή η έκθεση και η διαβούλευση πώς νομίζετε μπορεί να επηρεάσει το κυνήγι, κύριε Χατζηστερκώτη? Η μου άποψη είναι ότι το κυνήγι ως άθλημα ή ως εργαλείο διαχείρισης της άγριας ζωής δεν θα επηρεαστεί. Αυτό που θα επηρεαστεί είναι η αλλαγή του μετάλλου των πυρομαχικών, δηλαδή των σκαγιών με τα οποία γίνεται το κυνήγι. Αντί για μόλυβδο που είναι το πιο τοξικό μέταλλο πάνω στη γη, τα σκάγια πιθανόν να αντικατασταθούν με άλλο μέταλλο μη τοξικό. Αυτό θα είναι προς όφελος των κυνηγών αλλά και του περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστές φυσικείων θα συνεχίσουν να κατασκευάζουν φυσίγκια, οι πολιτές όπλων και φυσικείων θα συνεχίσουν τις δουλειές τους και οι κυνηγοί του άθληματος. Άρα δεν πιστεύω να υπάρξει ιδιαίτερη επίπτωση στο κυνήγι. Τη έρεξα σήμερον κι αναστέμαξα για τα δικά της καλή. Πόνι ψηλώνει να με δει και ποτούν του νησένη γη που μια μερκάνω ζάνει. Κάθουμε στέκο παρπατώ κι έχω τη συλλογή της που το χάσα δικά φορμή τα τσελικό της στο κορμί και τον μητσίντο της. Που το χάσα δικά φορμή τα τσελικό της στο κορμί και τον μητσίντο της. Σιώτια κρίζεσαι κι αλλάζεις και στολίζεσαι και λιούν τα σωτικά μου. Να
Αν πεθάνω τον καιρό που μου τριόγρονο μωρόν ήταν καλύτερα μου. Δώσ' μου το νου μου και κάνει κοινά την απαντήσεις. Να βρω και γιόλινε παμόν, φαρμάτια, πίκρες και καμόν, πόσα να με ποτίσεις. Να βρω και γιόλινε παμόν, φαρμάτια, πίκρες και καμόν, πόσα να με ποτίσεις. Κάμου η πλούμη στη μητά μου με έναν μάγριστη να πω να αναστενάξω. Με στη δική της γειτονιά από όση πέτρα ρίζει μια δίνουμε να ταράξω. Μην τα παθες αγάπη μου, κι αρνήθηκες με φως μου. Αχ, παιδικά μου πλουμιστή, ρέσι και πας κακάριστη, έλα το νου μου δώσ' μου. Αχ, παιδικά μου πλουμιστή, ρέσι και πας κακάριστη, έλα το νου μου δώσ' μου. Έλα το νου μου δώσ' μου. Έλα το νου μου δώσ' μου. Φροντίζοντας τον κήπο μας. Και είναι ένας πανέμορφος καλοπιστικός θάμνος με καταγωγή από τη Νότια Αφρική. Το ρίκι είναι αρκετά διαδεδομένο στις μεσογειακές περιοχές και αναπεριοχές θα το συναντήσουμε με διάφορες ονομασίες όπως Έρικα, Ερίκη, Ξούρι, Σουσούρι και Πυρένη. Υπάρχει το φθινοπορεινό με πολυάριθμα έντονου ροζ και μοβ χρώματος λουλούδια που ανθίζει από τα τέλη του καλοκαιριού μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, καθώς και το ανοιξιάτικο με χαρακτηριστικά άσπρα λουλούδια που ανθίζουν μέσα στην άνοιξη. Υπάρχουν πολλά ακόμα είδη ρίκιου όπως το καλούνα που έχει σημαντική καλοπιστική αξία και μπορούμε να το φυτέψουμε τόσο σε γλάστρες στο μπαλκόνι όσο και για να διακοσμήσουμε εσωτερικούς χώρους. Ευδοκιμεί τόσο σε ηλιοφανείς όσο και σε ημισκιερές θέσεις. Προτιμά όξινα σχετικά εδάφη που παρουσιάζουν καλή αποστράγγιση. Καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο κρύο, το συναντάμε ακόμα και σε ορεινές τοποθεσίες. Είναι επίσης ανθεκτικό στην αλατότητα του εδάφους, γι' αυτό μπορεί να φυτευτεί χωρίς πρόβλημα και σε παραθαλάσσια μέρη. Για να φυτέψουμε το φυτό μας αυτό σε γλάστρα, προτιμάμε φυτόχωμα για οξύφυλλα φυτά, όπως άλλωστε και για τη γαρδένια, την καμέλια και την ορτάνσια. Το ρίκι χρειάζεται σχετικά συχνό πότισμα.
Κυριακάτικη συνταγή μας. Σήμερα σερβίρουμε ψαρονέφρι με κρασί και μουστάρδα. Για να το φτιάξουμε θα χρειαστούμε 2 χοιρινά φιλετάκια καθαρισμένα από τις ίνες και τις πετσούλες τους, 1 κουταλιά λάδι, 1 φλιτζάνι άσπρο ξηρό κρασί, 3 κοφτές κουταλιές ανάλατο βούτυρο, 2 κουταλιές ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 1 κουταλάκι ψιλοκομμένα σκόρδα, 3 κοφτές κουταλιές μουστάρδα με σπόρους μουστάρδας, 1 κουταλάκι ξεφυλισμένο θυμάρι, μισό φλιτζάνι κρέμα γάλακτος, αλάτι και πιπέρι. Καταρχήν προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου και αλατοπιπερώνουμε το κρέας μας. Ζεσταίνουμε ένα πολύ μεγάλο βαρύ τηγάνι στη φωτιά και λιώνουμε μέσα μία κοφτή κουταλιά από το βούτυρο. Στριφογυρίζουμε το τηγάνι για να πάει το βούτυρο με το λάδι παντού και κοκκινίζουμε μέσα τα φιλετάκια μας μέχρι να ροδίσουν καλά από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε και τα μεταφέρουμε σε ένα ταψί. Τα βάζουμε στο φούρνο και τα ψήνουμε για 30 έως 40 περίπου λεπτά γυρίζοντας τα μία φορά. Βγάζουμε το κρέας από το φούρνο σε σανίδα κοπής και το κρατάμε για 5 έως 10 λεπτά σκεπασμένο χαλαρά με αλουμινόχαρτο πριν το κόψουμε. Στο μεταξύ ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Προσθέτουμε στο τηγάνι τις υπόλοιπες 2 κοφτές κουταλιές βούτυρο και σοτάρουμε μέσα σε μέτρια χαμηλή φωτιά το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το κρασί μας και ξύνουμε με ξύλινο κουτάλι τον πάτο του τηγανιού για να ξεκολλήσουμε ό,τι τυχόν απέμεινε κολλημένο εκεί. Αφήνουμε το μείγμα να κοκλάσει για 1 έως 2 λεπτά για να ελαττωθεί κατά το 1 τρίτο περίπου. Ανακατεύουμε μέσα τη μουστάρδα, το θυμάρι και την κρέμα γάλακτος. Μόλις κοκλάσει ξανά η σως μας, αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και ελέγχουμε το αλατοπίπερο. Σερβίρουμε τα φιλετάκια σε φέτες, περιχύνοντάς τα με τη σάλτσα τους. Καλή σας όρεξη! Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Καλό σας μεσημέρι! Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.